Μπαίνεις στο νερό κατευθείαν με 269 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι από αυτά τα τέλεια τα τρενάκια που έχουν δύο ρόφους. Πάρα λίγο να κατέβω σε λάθος στάση. Για να δοκιμάσουμε. Πού λέτε ότι πηγαίνουμε αυτή τη φορά? Πάω στις αγαπημένες μου Βρυξέλλες. Η ώρα είναι 5. Εννοείται πως τώρα κλείνω βαλίτσα και την κάνω λίγο τελευταία στιγμή. 7.30 ώρα φεύγει το τρένο, οπότε γρήγορα κλείνω βαλίτσα. Αυτό θα είναι το πρώτο φθινοπωρινό ταξίδι για αυτή εδώ πέρα τη σεζόν, οπότε είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Λίγο στεναχωρημένη γιατί πρώτη φορά αφήνω το καινούριο σπίτι, οπότε είναι λίγο mixed τα συναισθήματα, αλλά σίγουρα έχω τέρμα ενθουσιασμό για το ταξίδι. Επιστρέφω αυτό εδώ πέρα το χαμό στην ντουλάπα και φύγαμε να πάρω το tube για το St. Pancras. Ξέχασα να πω, θα πάω με το τρένο, το οποίο πάει κάτω από το νερό, οπότε φύγαμε να σας πάρω μαζί μου. Εάν δεν έχετε δει πώς είναι το Eurostar, είναι μια εμπειρία από μόνο του. Φύγαμε. Έχω φτάσει στο σταθμό. Ο σταθμός εδώ πέρα είναι τεράστιος. Είμαι στην πλευρά που είναι το St. Pancras International και εδώ έχει 1.000.000 μαγαζάκια και από εδώ είναι η είσοδος που θα πάω να κάνω το check-in για το τρενάκι. Και για Παρίσι. Συνήθως έχει πολύ κόσμο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι άδεια η φάση. Και εδώ περνάμε κανονικά έλεγχο όπως στο αεροδρόμιο. Είμαι στο lounge του τρένου. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι δεν γίνεται χαμός. Το τρένο φεύγει σε περίπου 1.5 ώρα. Σκέφτομαι μήπως πάρω κάτι να φάω από εδώ, γιατί έχω αρχίσει να πεινάω λίγο, αλλά θα κάνω λίγο υπομονή για να δοκιμάσουμε τι έχει το τρένο. Έτσι είναι στο περίπου ο χώρος αναμονής και εδώ δείχνει και τα δρομολόγια. Φεύγει και για Παρίσι. Εν τω μεταξύ έκανα και βλακεία γιατί έχει αρκετή ζέστη σήμερα και εγώ έχω βάλει πάρα πολύ ζεστά ρούχα. Όσους νόμιζαν ότι μπαίνεις στο νερό κατευθείαν, η είσοδος είναι εδώ στο σταθμό. Έχει πολλά coaches, εγώ είμαι στο coach 11, εδώ είναι το 3, οπότε πάμε να βρούμε τη θέση μου. Εδώ είμαστε και αυτές εδώ είναι οι καμπίνες. Θέση 68, ευτυχώς είναι και παράθυρο. Πάω προς το βαγόνι 5 να βρω το εστιατόριο. Α, να το, το βρήκα λίγο νωρίτερα. Εδώ έχουν διάφορα snacks και ποτά και μετά έχουν εδώ πακετούλες και σοκολατίτσες εδώ. Εγώ θα πάρω αυτή εδώ την πακέτα με μοτσαρέλα και κοτόπουλο. Okay, great. I'll have the brownie, this, then a bottle of water. And can I also get this heated? Και πάμε να πάρουμε και χαρτοπετσετούλες. Έτοιμοι. Έχουμε νεράκι. Αυτό εδώ το brownie με salted caramel και dark chocolate είναι τέλειο. Και εδώ έχουμε την μπαγκετούλα. Βάζω να δω κάτι στο Netflix. Μάλλον θα δω τις σέρες. Γράψτε μου στα σχόλια εάν το έχετε δει. Και θα φάω το φαγητό. Να δούμε τι λέει το φαγητό από Eurostar. Πες λίγο, αυτή τη στιγμή ταξιδεύουμε με 269 χιλιόμετρα την ώρα. Η μπαγκετούλα και το brownie ήταν αρκετά ωραία και σκέψου είχαν μόνο 9 λίρες, το οποίο για τρένο το βρήκα πάρα πολύ καλό και επίσης η γεύση για τρένο ήταν πάρα πολύ τίμια. Το συνολικό ταξίδι είναι 1-2 ωράκι. Μόλις κάναμε στάση στη Γαλλία, στη Λίλ, και έχουμε 1.5 ωράκι για Βρυξέλλες. Local time, γιατί έχουμε και 1 ώρα διαφορά με Λονδίνο, θα φτάσω κατά τις 10.30. Θα πάρω το λεωφορείο, νομίζω το τραμ, δεν θυμάμαι, και περίπου 1.5 ωράκι για το σπίτι που θα μείνω και μάλλον θα πάω κατευθείαν για ύπνο και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Λοιπόν, η ώρα είναι 5, δεν άνοιξα το βλογκάκι από το πρωί, είχα κάτι δουλίτσες, οπότε δεν είχα και τίποτα ενδιαφέρον να δείξω. Μόλις έκανα μπανάκι και στέγνωσα μαλλί. Σήμερα έχω να πάω σε ένα
event από Amazon Prime, στο οποίο θα έχει live μουσική, θα έχει και DJs, γενικά δεν ξέρω τι να περιμένω, αλλά πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραία φάση. Το πρώτο act νομίζω ξεκινάει στις 7 και θα ξεκινήσω σε λίγο από εδώ, από το σπίτι. Εγώ έρχομαι αρκετά συχνά στις Βρυξέλλες και μένω σε αυτό εδώ πέρα το σπίτι, που το αγαπημένο μου είναι αυτό εδώ το κρεβατάκι που είναι περιψωμένο και είναι σαν φωλίτσα, τέλειο. Και πάω να ετοιμαστώ, δεν έχω ιδέα τι θα βάλω, γιατί έχει έτσι λίγο mixed weather και είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι θα έχει αυτό το event της Amazon. Μόλις κατεβήκαμε από το λεωφορείο και φτάσαμε στο σταθμό των Garden Hall, που είναι ο κεντρικός σταθμός εδώ πέρα στις Βρυξέλλες, και θα πάρουμε το τρένο, τον 7 νομίζω, έχουμε καθυστερήσει λίγο δυστυχώς, για να πάμε στο event. Δες εδώ τι όμορφο που είναι, βέβαια κάνουν κάποια έργα τώρα. Και εδώ κλασικά έχει βανάκια με βαφλίτσες. Εδώ νομίζω η περιοχή λέγεται Royal Gardens και γίνεται αυτή τη στιγμή πανικός, νομίζω έχει κάποια πορεία. Έχω μπει τώρα στο τρένο και είναι από αυτά τα τέλεια τα τρενάκια που έχουν δύο ρόφους και έχω κάτσει εννοείται στον πανόροφο και η θέα από ό,τι βλέπεις είναι φοβερή. Έφτασα τώρα στο σταθμό της Αμβέρσας και δες τι όμορφος είναι ο σταθμός. Πάρα λίγο να κατέβω σε λάθος στάση. Η Αμβέρσα εντωμεταξύ είναι πάρα πολύ ωραία να έρθετε για βόλτα. Εγώ έχω έρθει μια άλλη φορά βολτούλα εδώ και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Έχει και σημείο που είναι παραθαλάσσιο και αξίζει πραγματικά. Εγώ τώρα δεν θα προλάβω να δω καθόλου εδώ πέρα την πόλη, γιατί πάω μόνο στο event, αλλά από ό,τι θυμάμαι ήταν πανέμορφο. Λοιπόν, έχω βγει τώρα λίγο έξω για ένα διαλυματάκι να πάρω φαγητό. Μας έχουν εδώ πέρα είτε tacos, είτε quesadillas, είτε fish and chips. Εγώ πήρα tacos. Έχει μια επιλογή που είναι ένα taco με chicken, ένα beef, ένα pork και από πάνω guacamole και λοιπά, οπότε διάλεξα αυτό. Και αν μπορώ να φάω, γιατί δεν έχω φάει σχεδόν τίποτα και η ώρα είναι 10 και φαίνεται πάρα πολύ λιγουρευτικό. Αυτό νομίζω βλέπω ότι παίρνουν όλοι. Για να δοκιμάσουμε. Έχω ήδη δοκιμάσει αυτό με το pork και με το κοτόπουλο και είναι τέλεια. Και αυτό εδώ πέρα είναι με το beef. Τέλειο. Και λίγο spicy. Μόλις επέστρεψα στο σπίτι, η ώρα είναι σχεδόν 1. Το event ήταν πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά το καταυχαριστήθηκα και οι DJ παίζανε τέλεια μουσική, ειδικά μία συγκεκριμένα, η Amber, ήταν φοβερή και το φαγητό πραγματικά ονειρεμένο, αυτά τα tacos ήταν τέλεια, ειδικά αυτό με το beef ήταν φοβερό. Εγώ ήπια και μία κορώνα και τώρα είμαι σε φάση που θέλω επιγόντως να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ γιατί ήταν αρκετά εξυπνοτική ημέρα και εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλημέρες, η ώρα είναι 1 και ξύπνησα κατά τις 11:30 και τώρα πίνω καφεδάκι και σε λίγο θα φάω πρωινό. Και αυτό εδώ είναι το πρωινό.
Λοιπόν, η ώρα είναι 4.30. Έχω ετοιμαστεί για να πάω βολτούλα στο κέντρο. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρα, οπότε έχω ντυθεί έτσι λίγο πιο ελαφριά. Αλλά θα πάρω μαζί μου και το δερμάτινο, γιατί θα κάτσουμε μέχρι αργά, οπότε σίγουρα θα πιάσει ψύχρα. Θα κάνω μια βολτούλα στο κέντρο και θα φάμε σίγουρα και κάτι. Πάω να πάρω τώρα το λεωφορείο και φύγαμε για κέντρο. Εδώ έχω φτάσει full κεντρικά. Έχουν εδώ πέρα και μάρκετ ανοιχτό. Και εδώ πέρα κλασικά βέλγικες πατάτες. Και εννοείται πως μπορείς να πάρεις και βαφλίτσες εδώ στο κέντρο, πολύ ωραίες. Εδώ είναι ο δρόμος που έχει πέρα τζάδα. Ήρθα εδώ για να πιω ένα bubble tea. Πήρα αυτό εδώ πέρα το bubble tea, το οποίο είναι με Taiwanese τσάι και τσαπιόκα bubbles και είναι ένα όνειρο. Είμαι τώρα στο δρόμο με όλα τα μαγαζιά και θα μπω στα γρήγορα λίγο στο κήπο να πάρω δύο πραγματάκια που θέλω. Yeah, can I also have the same? So two. Αυτό εδώ πέρα είναι το Wolf, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο market εδώ πέρα στο κέντρο των Βρυξελών και έχει άπειρες κουζίνες. Εγώ πήρα να δοκιμάσω steak από το Meat Butcher, το οποίο νομίζω σερβίρεται με πατάτες, αλλά έχω φάει και άλλα εδώ πέρα στο market και είναι όντως πολύ καλό. Λοιπόν, μέσα έχει πάρα πολλές διαφορετικές κουζίνες, έχει ακόμα και ελληνικό και τώρα έχω έρθει εδώ πέρα έξω που έχει και ένα σημείο που είναι για να κάτσεις έξω γιατί έχει ωραίο καιρό, οπότε φύγαμε να φάμε steak. Γρήγορη στάση στο σούπερ μάρκετ και δεν σε έχουν φέρει πράγματα για Halloween. Τέλειο. Θα πάρω αυτή εδώ τη σοκολατίτσα. Πίτσα για να ψήσουμε το βράδυ. Έχω γυρίσει στο σπίτι, προσπάθησα έτσι να σας δείξω και μερικά πράγματα από το κέντρο των Βρυξελών. Έπεσε και ο ήλιος, οπότε μάλλον θα κάτσω χαλαρά εδώ πέρα στο σπίτι. Θα δούμε νομίζω ταινιούλα, θα φάμε την πίτσα και θα χαλαρώσω. Σήμερα το πρωινό έχει κρεπάκια, θα κάνω και αλμυρά με τυράκι και μπέικον και γλυκές με σοκολάτα. Τι ωραίες γεύσεις έχει. Μάλλον εγώ είμαι για εδώ. Πρέπει να είναι με τρούφα αυτό. Λοιπόν, έκατσα σε ένα μαγαζί ιταλικό για πίτσα. Νομίζω λέγεται Mama Roma. Πήρα να δοκιμάσω ένα κομμάτι με μανιτάρι και τρούφα, ένα με πατάτα και τρούφα και ένα με κάτι ελλαντικά. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία και το κάθε κομματάκι έχει 5 ευρώ. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα η πίτσα είναι φοβερή, ειδικά αυτή εδώ πέρα με μανιτάρια και ρούφα. Έχω επιστρέψει στο σπίτι, η ώρα είναι 7 παρά και πρέπει να ετοιμαστώ να κλείσω βαλίτσα στα γρήγορα γιατί έχω να προλάβω το τρένο. Οπότε κλείνω να ετοιμαστώ για να προλάβω να πάω στο σταθμό. Λοιπόν, έχω φτάσει στο σταθμό, η ώρα είναι 8:05. Λέει να είσαι περίπου μία ώρα πριν να φύγει. Οπότε έχω μπει γρήγορα στο Carrefour να πάρω κάτι να φάω στο τρένο για να μην πάρω πάλι το sandwich και φύγαμε να περάσω τον έλεγχο. Βλέπω εδώ έχει μια σαλατούλα με γαρίδες, λέω να πάρω αυτήν. Και πάω τώρα να περάσω κανονικά έλεγχο διαβατηρίων και αποσκευών. Πέρασα μόλις έλεγχο διαβατηρίων και εδώ έχει κανονικότατα duty free, όπως κανονικά είναι και στα αεροδρόμια. Έχει ας πούμε τα πάντα, αρώματα κλπ. Κάνω μια βολτούλα και θα πάω να βρω μια θεσούλα για να κάτσω. Έφτασα λοιπόν ξανά
το τρενάκι στο Eurostar φεύγει 9 παρά 5. Αυτό εδώ πέρα είναι το coach 9, πάω να βρω το 11. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε το τρένο, η ώρα είναι 9 ώρα Βελγίου, οπότε 8 ώρα Αγγλίας, άρα θέλω ένα διωράκι, οπότε 10 η ώρα Αγγλίας θα είναι στο σταθμό του King's Cross στο Λονδίνο. Οπότε θα κάτσω τώρα εδώ να αράξω. Έχω πάρει αυτή τη σαλατούλα που σας έδειξα και πριν με τις γαρίδες, οι οποίες φαίνεται πάρα πολύ μεγάλη κιόλας. Είναι της Τούμπανη, έχει και τη σος μέσα. Εν τω μεταξύ, πρώτη φορά στη ζωή μου πληρώνω για cutlery. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα πιρουνάκι ξύλινο, το οποίο είχε 15 λεπτάκια. Okay. Απ' την άλλη, αυτό που δεν ξέρω είναι πώς νιώθω για την Amazon, γιατί απ' τη μία πήγα σε αυτό το υπέροχο event, έτσι, που είχε αυτές τις τέλειες DJs και είχε φοβερό live event, τέλειο φαγητό, αυτά εκεί πέρα τα tacos με τρέλαναν. Απ' την άλλη, η Amazon έκανε introduce αυτό το 5 days back to the office, το οποίο δεν με έχει τρελάνει πάρα πολύ. Amazon, άμα ακούτε, δεν είναι τώρα ωραία πράγματα αυτά, και ακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί είστε και trendsetters, οπότε μην τα κάνετε αυτά τα πραγματάκια. Νόμιζα ότι το είχαμε ξεπεράσει αυτό το error και ότι τώρα ήμασταν σε μια άλλη φάση. Και έχουμε κιόλας το γεγονός ότι απ' την άλλη εγώ έχω χτίσει την Amazon το τελευταίο διβδόματο, γιατί έχω αγοράσει 1 εκατομμύριο καινούργια πράγματα από εκεί και μου έχουν έρθει deliveries στο σπίτι. Οπότε ξέρεις, είναι mixed τα συναισθήματα, δεν ξέρω πώς νιώθω για όλο αυτό. Πατά το subscribe οπωσδήποτε, έτσι, αν δεν το έχεις πατήσει ήδη, που τι, δεν το έχεις πατήσει σίγουρα ήδη, γιατί εδώ πέρα είμαστε ακόμη πάρα πολύ λίγοι και πρέπει να μεγαλώνει το παρεώνι. Οπότε πατά το subscribe, γράψουμε στα σχόλια τι θες να κάνουμε μαζί στα επόμενα βίντεο και εμείς θα τα δούμε στο επόμενο.